Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, γιατί κάποιο πουλάκι μας ψιθύριζε πως έχετε και γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, ναι, είναι η μέρα των γενεθλίων μου σήμερα. Είναι όλα τα καλά, με υγεία. Όλοι οι φίλοι και όλη η ομάδα εδώ στο γραφείο μου έχουν κάνει μια πολύ ωραία έκκληση. Α, μπράβο, πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα. Είναι μια ωραία μέρα. Είναι μέρες των εκπλήξεων αυτές, κύριε Κουμουτσάκο. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια και στον Εχολήφτη που σας βάζει σε τάξη, το χρειάζεστε. Δεν είναι χειρότερος από εμάς. Ο Εχολήφτης ξέρει και ακούει αυτά που λέμε στα διαλύματα, γι' αυτό μας βάζει σε τάξη. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, είπατε για έκπληξη, κύριε Υπουργέ, και πραγματικά είναι μέρες εκπλήξεων και τεράστιων εκπλήξεων αυτές που ζούμε. Και αναφέρομαι φυσικά στην Όκους, αυτή τη συμμαχία που έγινε, και προσπαθούμε τώρα να αποκρυπτογραφήσουμε το τι σημαίνει, ποια είναι η δική σας ανάγνωση, μια πρώτη ανάγνωση. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, άμα δούμε την πορεία των χρόνων, είναι εμφανές ότι η οικονομική συσχύση της Κίνας ήταν μέσα στον σχεδιασμό του Πεκίνου να μεταβάλλεται σιγά σιγά και σε γεωπολιτική ισχύ. Mm-hmm. Επομένως, η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών ως του βασικού αντιπάλου της Κίνας, αλλά και της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηγέτιδα δύναμη της Δύσης, ήταν αναμενόμενη και θα έλεγα ως έναν βαθμό ορθολογική από τη στιγμή που το διεθνές περιβάλλον είναι άκρως ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δημιούργησε όμως και δημιούργησε τον προβληματισμό και τις εντυπώσεις είναι ο τρόπος της ανακοίνωσης και τα χαρακτηριστικά που έχει. Και η απουσία ενημέρωσης και της Ευρώπης συνολικά και της Γαλλίας ειδικότερα, που είναι και εμπλεκόμενη και πληττόμενη. Ουσιαστικά μπροστά στα μάτια μας αναδύεται ξαφνικά ένα μικρό παράπλευρο αγγλοσαξονικό ΝΑΤΟ. Γιατί η ανακοίνωση αυτής της συμμαχίας βάσει των αντιδράσεων και των Βρυξελών και των Παρισίων δεν είχε συζητηθεί, δεν είχαν γίνει ούτε ενημερώσεις ούτε διαβουλεύσεις με τους δυτικούς συμμάχους. Αυτό λέει θα πλήξει το ΝΑΤΟ κατ' ουσίαν, αυτό που γίνεται τώρα. Πώς θα λειτουργεί? Οπωσδήποτε προστίθεται μία ακόμα ρογμή σε ένα τραυματισμός, αν θέλετε, σε μία τραυματισμένη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας τα τελευταία χρόνια, και λόγω Τραμπ και λόγω των διαφορετικών αναγνώσεων που υπάρχουν μέσα στη συμμαχία, και έρχεται και προστίθεται μία ακόμα ρογμή. Αυτό δεν είναι καλό για τις συμμαχίες. Και θα έλεγα, κύριε οικονόμου, ότι απέναντι σε μία απειλή του μεγέθους και της κλίμακας της Κίνας, ή μιας πρόκλησης του μεγέθους της Κίνας, θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε το σύνολο της Δύσης μαζί και όχι να υπάρχει αυτός ο τραυματισμός. Αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά η Ευρώπη εμφανίστηκε εντελώς απροετοίμαστη, αλλά και εντελώς δεν είχε καμία συμμετοχή. Ερήμην της, τέλος πάντων, η όλη αυτή απόφαση, η οποία προφανώς δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Υπήρχαν μυστικές διαβουλεύσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό μεταξύ των τριών δυνάμεων. Ναι. Αυτό που έγινε επιβεβαιώνει εκείνους που λέγανε ότι η Ευρώπη θα είναι διεθνής παίκτης, ή θα είναι παίκτης σοβαρός στο διεθνές πεδίο, ή θα γίνει εκείνη πεδίο για τους διεθνείς παίκτες. Εδώ η Ευρώπη εμφανίζει δύο αδυναμίες. Πρώτον, να έχει την πληροφόρηση ότι κάτι τέτοιο εξελίσσεται, γιατί όπως σωστά είπατε, δεν είναι χθεσινό, είναι μηνών αυτή η προεργασία που γίνεται τουλάχιστον. Άρα της έλειπε η πληροφόρηση. Αυτό ήδη από μόνο του είναι ένα πλήγμα όταν θέλεις να έχεις ένα πολύ μεγάλο διεθνή ρόλο. Και δεύτερον, ότι δεν κρίθηκε απαραίτητη σε αυτή τη συμμαχία. Πάντως, κύριε Κουμουτσάκο, εδώ υπάρχει ένα πολύ σαφές μάθημα. Υπάρχει και μια διάσταση, θα το γνωρίζετε φανταζόμαστε εσείς, δεν είναι υποχρεωμένος ο πολλής κόσμος να το ξέρει, πως ο Τζο Μπάιντεν περίπου ένα μήνα πριν εκλεγεί, ενώ ήταν πλέον πολύ σίγουρο για τους περισσότερους ότι αυτός θα είναι ο επόμενος ηγέτης των ΗΠΑ, είχε ζητήσει από τη Μέρκελ και τον Μακρόν να μην προχωρήσουν στη συμφωνία με την Κίνα, και αυτοί τον αγνόησαν. Δηλαδή, θέλω να πω πως μπορεί να υπάρχουν και λεπτομέρειες, όχι μπορεί, σίγουρα, που δεν τις γνωρίζουμε εμείς για το πως φτάσαμε σε αυτή την ρήξη φαινομενικά ΗΠΑ-Ευρώπης. Είναι έτσι, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Προσέξτε όμως, η Ευρώπη έχει ανάγκη μιας οικονομικής συνεργασίας με την Κίνα, η ευρωπαϊκή οικονομία, κάτι που η αυτάρκεια και το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας δεν το έχει ανάγκη. Αλλά η αντιπαράθεση δεν είναι μόνο οικονομική, εξελίσσεται σε γεωστρατηγική. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι από χθες εγκαινιάστηκε μια περίοδος ψυχρής ειρήνης στον κόσμο και ψυχρού πολέμου στον Ειρηνικό ωκεανό. Επομένως, τα πράγματα
μπαίνουν, έχουμε μια ευρύτατη διεθνή διελκυστίνδα, πολύπλοκη και σοβαρή. Επομένως τώρα η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει κάπως. Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη? Κοιτάξτε, πέραν της δυσαρέσκειας της Γαλλίας. Αυτό είναι και μεγάλος χαμένος αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Γεωπολιτικά είναι χαμένος και οικονομικά. Βεβαίως, διότι βεβαίως. Η παραγγελία της Αυστραλίας που ακυρώθηκε 31 δις. Ήταν 31 δις. Πάνω σε αυτή την παραγγελία είμαι βέβαιος ότι είχε χτιστεί και ένας προγραμματισμός για το σύνολο της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας. Και κατ' επέκταση αυτό είναι ένα πλήγμα και στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, διότι η Γαλλία είναι ο κεντρικός παίκτης, είναι η ισχυρότερη στρατιωτικά δύναμη της Ευρώπης. Έτσι. Η Γαλλία, δεν είναι η Γερμανία, είναι η Γαλλία. Δέχεται πλήγμα όχι μόνο οικονομικό, και στο κύρος της, λέτε. Κοιτάξτε, των πραγμάτων εξού και οι αντιδράσεις, οι πολύ σοβαρές και πολύ έντονες από πλευράς Παρισίων. Δηλαδή η δήλωση ότι αυτή η συμμαχία, η AUKUS, είναι μια πισόπλατη μαχαιριά στη Γαλλία και στην Ευρώπη, είναι μια πολύ βαριά δήλωση. Και ότι είναι στρατηγική Τραμπ στην πραγματικότητα, γιατί αυτό υπόθηκε από τον Le Drian. Κοιτάξτε, η στρατηγική απέναντι στην Κίνα και η ανάγκη να υπάρξει μια συγκεκριμένη πολιτική ανάσχεση της Κίνας συζητιέται και προετοιμάζεται διακομματικά στην Αμερική, ήδη από την εποχή Ομπάμα. Σωστά. Δεν είναι μόνο, μπορεί να πει κανείς, η μορφή είναι Τραμπή ή Ομπαμική ή κάτι άλλο, αλλά ο προβληματισμός και ο σχεδιασμός είναι διακομματικός της ανάσχεσης της Κίνας. Είναι διακομματικό στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Ο Μακρόν, υπάρχει περίπτωση, λέτε, να αντιδράσει σήμερα, να τον ακούσουμε αυτό το διήμερο που θα είναι στην Αθήνα? Θα μου ήταν έκπληξη. Κοιτάξτε, ο Μακρόν σήμερα στην Αθήνα είναι η παρουσία του σε εξωτερικό, σε διεθνές περιβάλλον. Είναι η πρώτη παρουσία του σε διεθνές περιβάλλον μετά τις τεσσερις εξελίξεις. Και μάλιστα σε μια διεθνή διάσκεψη, η οποία είχε ένα περιφερειακό ενδιαφέρον ιδιαίτερο για τη Γαλλία, διότι η Μεσόγειος ήταν πάντα περιοχή ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για τη Γαλλία. Άρα λέτε θα αντιδράσει σήμερα, θα ακούσουμε κάτι? Πιστεύω ότι από την Αθήνα θα υπάρξουν ειδήσεις διεθνούς εμβέλειας. Μας βάζει και εμάς το επίκεντρο με αυτή την έννοια, με έναν τρόπο ότι και η Αθήνα γίνεται το κέντρο της προσοχής. Μην ξεχνάτε και τις προμήθειες των γαλλικών όπλων. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα υπάρξει η πρώτη αντίδραση σε μια διεθνή διάσκεψη για μια κρίσιμη περιοχή. Δεν θα το χάσει ο Μακρόν αυτό. Τώρα, ένα λόγο για την Ελλάδα. Βεβαίως. Ο ρόλος της Ρωσίας τώρα, κύριε Κουμουτσάκο, δεν έχουμε ακόμα μια σαφή δεν εικόνα. Δεν έχουν αντιδράσεις. Οι Ρώσοι γενικά δεν σπέβδουν να κάνουν δηλώσεις. Μελετούν πολύ τις τοποθετήσεις τους. Θεωρώ ότι η Μόσχα θα κρατήσει απόσταση από αυτόν τον ανταγωνισμό, δεν θα πάρει σε αυτή θέση, διότι είναι και ένας ανταγωνισμός που στο κάτω-κάτω, κοινικά μιλώντας, την βολεύει. Θα είναι ένας πολύ παρόν παρατηρητής, αλλά σε πρώτο στάδιο δεν θα διαλέξει μέρος. Διότι δεν τη συμφέρει κιόλας, έτσι, θα είναι λίγο πιο μακριά. Τώρα τις επόμενες μέρες η Νέα Υόρκη, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα γίνει χώρος μεγάλων ζημώσεων για το θέμα αυτό, διότι θα είναι όλοι εκεί και θα περιμένουμε πρόσθετες δηλώσεις και εξελίξεις από την Νέα Υόρκη και κάτι για την Ελλάδα. Βεβαίως. Η Ελλάδα μέσα σε αυτό το πολύ σύνθετο σκηνικό, που υπάρχει μια διελκυστίνδα, όπως σας είπα, ευρύτατη, αρχίζει να είναι παγκόσμια, διεθνής, μεταξύ Δύσης, Κίνας κτλ. Οι τριβές μεταξύ Ευρώπης και μάλιστα της Γαλλικής Ευρώπης και της Ατλαντικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό δεν μπορεί παρά να πορευτεί με μια αρμονική συνύπαρξη και σύνδεση της διπλής της διάστασης της Ευρωπαϊκής ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ατλαντικής ως μέλος του ΝΑΤΟ και με ειδικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η αρμονική σύνθεση θα γίνεται όλο και πιο σύνθετη πρόκληση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, κύριε... Είναι μια σύνθετη πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, γιατί είναι λεπτές οι αποχρώσεις. Μην ξεχνάτε επίσης και τις τεράστιες οικονομικές επενδύσεις σε μια στρατηγική σημασίας περιοχή για το διεθνές εμπόριο αλλά και για την Ελλάδα,
που είναι η Κόσκο. Πάντως, βεβαίως. Πάντως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνολικότερο. Γιατί έγινε όλος αυτός ο θόρυβος όταν ξυπνήσαμε εκείνο το πρωινό και είδαμε ότι τελικά οι Βρετανοί είχαν αποφασίσει και πάθαμε όλοι σοκ, νομίζω. Κανείς δεν το περίμενε τότε την αποχώρηση της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, κάθε φορά, κύριε Κομουτσάκο, και είχαμε πει τότε πως θα είναι χαμένη η Βρετανία κτλ. Και ως Ευρωπαίοι, τέλος πάντων, που έφευγε ένα μέλος μας. Όμως, κάθε φορά που υπάρχει μια μεγάλη κρίση, βλέπουμε την Ευρώπη να κοιτά τελείως αμήχανη. Και γεννάται το ερώτημα εδώ, ακόμα και στο θέμα του εμβολιασμού που προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν ανεξάρτητο. Γεννάται το ερώτημα κατά πόσο η Ευρώπη βελτιώνεται ή χειροτερεύει κάθε χρόνο που περνάει. Η Ευρώπη δεν χειροτερεύει. Υφίσταται κάτι, θα έλεγα, χειρότερο. Μένει στάση. Και κινδυνεύει η πραγματική της οικονομική ισχύς και η στρατιωτική της ισχύς, όταν μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη, να ατροφήσει όταν δεν κινείται. Και αυτό είναι μια παρατεταμένη φθορά. Αυτό είναι χειρότερο από αποφασιστικές ρηξικέλευθερες αποφάσεις. Όμως, γιατί εμείς μιλάμε από την Αθήνα και με τη ματιά της Ελλάδας και τα ελληνικά συμφέροντα, μια προβληματική, μια Ευρώπη σε προβληματική κατάσταση δεν υπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να πορεύεται με λιγότερους ενδεχομένους κραδασμούς από εκείνους που φανταζόμαστε, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αυτοκρατορία. Είναι μια μεγάλη χώρα με τεράστιες δυνατότητες και θέλω να σας πω και κάτι πολύ σχηματικό. Πάντα στον αγγλοσαξονικό κόσμο η προσωπική μου εντύπωση ήταν ότι το μυαλό, ο εγκέφαλος του αγγλοσαξονικού κόσμου ήταν στο Λονδίνο και η δύναμη, η μυς, στην Ουάσιγκτον. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Κομουτσάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση που είστε. Να είστε καλά.